Καλησπέρα. Είναι το βίντεο για το ένωση.gr. Έχουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, μια αναμέτρηση που έρχεται που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αυτή με την Ιντερ ντες Κάλδες. Όχι πάρα πολύ σοβαρή για να κάνει ΑΕΚ αυτό πρέπει, αλλά γιατί θέλουμε να δούμε μια αντίδραση πιο σοβαρή ομάδα σε επίπεδο νοοτροπία και μη χαλάρωση από ό,τι είδαμε στο πρώτο match. Ειδικά σε αυτά τα 18 λεπτά που απέφεραν και αυτό το σκορ. Προκάλεσαν, αν θέλετε πιο σωστά, αυτό το σκορ και έγινε 4-3. Λοιπόν, εκτός αυτό υπάρχει πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη ευχάριστη είδηση για το τηλεοπτικό με την Κοσμοτέ τελικά να επιτυχάνει συμφωνία χάρη και στη πολύ ουσιαστική παρέμβαση της διοίκησης ΣΑΕΚ και του Μάριου Ηλιόπουλου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορείτε να το δείτε κανονικά το παιχνίδι και εσείς και εμείς που είμαστε εδώ Αθήνα, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για την Revanse με την Ιντερ ντες Κάλδες, θυμίζω 7.30 ώρα Ελλάδος. Πάμε κατευθείαν σε ερωτήσεις σας. Έχουμε να πούμε πολλά πάλι από ό,τι βλέπω και για Πινέδα και για το Φορ και κάποια τον Αλμέιδα. Λοιπόν, ο Μιχάλης με ρωτάει αν σε περίπτωση πώληση του Πινέδα θεωρώ ότι πρέπει να βγούμε στην αγορά για την αντικατάστασή του. Εννοείται. Δεν το συζητάω καν. Εκ των έσω δεν αντικατίσταται. Δεν υπάρχει παίχτης που αντικαθιστά σε βαθμό έστω στο 80% αυτά που δίνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ σαν box to box μέσος ο Πινέδα. Μιλάμε για τον κορυφαίο μέσο του πρωταθλήματος 2 χρόνια σε ρί. Καλησπέρα. Παναθηναϊκός δήλωσε αμέσως τον ΤΕΤΕ στην ευρωπαϊκή λίστα χωρίς να έχει κάνει προπόνηση. Πιστεύεις εμείς κάναμε λάθος που δεν δηλώσαμε Περέιρα και Λαμέλα για να είναι διαθέσιμο στον αυριανό αγώνα? Νομίζω ότι έναν εκ των δύο θα μπορούσαμε, δηλαδή τον Περέιρα κυρίως, θα μπορούσαμε να τον είχαμε δηλώσει, ναι. Νομίζω. Δεν ξέρω αν θα έπαιζε, αλλά θα μπορούσαμε να τον είχαμε δηλώσει. Όπως και το ΕΤΕ, δεν ξέρω αν θα παίξει. Λοιπόν. Καλησπέρα, Τσακ. Αν η ομάδα επιστρέφει, αν γνωρίζω, κατά πόσο η ομάδα επιστρέφει κατευθείαν μετά τον αγώνα ή την επόμενη μέρα. Την Παρασκευή επιστρέφει η ομάδα στην Ελλάδα. Και τη Δευτέρα έχει ταξίδι για την Αρμενία. Αυτό το δύσκολο της υπόθεσης για την ομάδα του Αλμέιδα και της διαχείρισης, γιατί κακά τα ψεμάτα μπορεί να νωρίς τη σεζόν δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια ταξίδια σε Ανδώρα και Αρμενία σε διάστημα 3 ημερών. Η ΑΕΚ θα γυρίσει Παρασκευή, θα κάνει 2 προπονήσεις στην Ελλάδα, 2.30 Παρασκευή θα είναι αποκατάσταση, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα θα πετάξει Αρμενία, Τρίτη παίζει. Γιατί ο Αλμέιδα, μου λέει ο Χρήστος, είδε λες είσαι στα στόπερ και χαμαρά στα χαφ και τώρα ξαφνικά δεν θέλει εκεί παίχτες, σύμφωνα με αυτά που λες και εσύ, αδερφούλη μου, άκου, σύμφωνα με αυτά που λέω και εγώ να μου τα στείλεις. Σύμφωνα με αυτά που λέω και εγώ. Βάζεις μια πρόταση εκεί, αναλυθεί. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλει ο Ματίας Αλμέιδα. Το Ματίας Αλμέιδα ακούμε τι λέει και τι κάνει. Σε ό,τι αφορά τους εισίες σας είχα πει ένα ότι είναι ευκαιρία, έτσι το βλέπουν στην ΑΕΚ και τον Καμαρά του τον ήθελε πολύ ο Ματίας Αλμέιδα. Τον Καμαρά δεν ξέρω αν θέλει άλλο χαφ. Έχουν τελειώσει μεταγραφές της ΑΕΚ, δεν το ξέρω. Να δούμε. Είπαμε ότι τα επόμενα 2 κομμάτια του puzzle στον αγωνιστικό σχεδιασμό που έχει πάει εξαιρετικά μέχρι τον Ιούλιο είναι το φορ που δεν έχει πάει καλά, για μένα έπρεπε να υπάρχει ήδη, και ο αριστερός μπακ. Δεν είπαμε ότι τελείωσε. Συγγνώμη για τη στάση του σώματός μου, έχω το λάπτοπ εδώ για να βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, συνεχίζω. Υπάρχει λογική στον πλανήτη ΑΕΚ? Όχι, Χριστό μου, κάνε το βιογραφικό σου. Δεν θα σε αρέσει το όμως που σου απαντάω, αλλά έτσι θα απαντήσω. Μπορείς να κάνεις το βιογραφικό σου, το στείλεις, να σε πάρω. Να τους πας λίγο λογική στον αγωνιστικό σχεδιασμό, γιατί αυτοί δεν την έχουν. Καλημέρα, Τσακ. Καλημέρα, φίλος ο Νίκος. Πρώτον, βλέπεις απόκτηση δυνατού φόρ να εναλλάσσεται με Γκαρσία και τρίτο φόρ να είναι ο Τζούμπερ ή ο Ζήνη, αν δεν πάει δανεικός? Σίγουρα. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Φόρ, καταρχήν αν δεν πάρουν δυνατό φόρ θα έχουν εγκληματίσει. 100% αυτό. Ναι, και έπειτα ο Τζούπερ νομίζω θα υπολογίσει σαν τρίτο φόρ και σαν δεύτερο επιθετικό, όπως πέρυσι. Ακούγεται κάτι για αριστερό μπακ? Αν εννοείς ακούγεται, έχουν ακουστεί πολλές περιπτώσεις. Έχουν τσεκαριστεί 2-3. Τον Κυριακόπουλο δεν τον είδε ποτέ η ΑΕΚ. Το Γιαννούλη ναι. Ενώ δεν τον είδε, όχι δεν τη αρέσει, είναι χάλια, δεν κάνει, δεν τον έψαξε. Μια ερώτηση που είχε γίνει, που ξέρω εγώ, ήταν για 3 Έλληνες μπακ. Αυτό
αυτούς που έπαιξε μόνο ουσιαστικά, γιατί ερωτήσεις έχουμε κάνει για 60, που είναι ο λόγος παίχτες. Ήταν ο Γιαννούλης. Λοιπόν, γιατί δεν υπολογίζει ο Χατζιαμανουήλ για δεύτερος για την περίοδο που είναι εκτός ο Μπρινιόλι? Γιατί δούλεψε πολύ ο Θεοχάρης, αυτό να υπολογίζει αυτή τη στιγμή ο Ματίας Αλμέδα και το τεχνικό τύπ, και είναι πολύ λογικό, ρε παιδιά. Με αυτό δούλεψε όλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Επίσης, ο Χατζημανουήλ προφανές θα υπολογίζει να δοθεί κάπου να συνεχίσει να παίζει. Ή μάλλον να παίζει, γιατί και πέρυσι εκεί που δόθηκε δεν έπαιζε. 54% πιθανότητα έχει το transfer mark για Depay στην ΑΕΚ. Όνειρο ζεις. Όνειρο. Ο Γιάννης μου λέει καλησπέρα με ένα φόρ. Όταν λέω όνειρο, εννοώ δεν υπάρχει κάτι με Depay, παιδιά. Αν υπάρξει αύριο, μεθαύριο, ok, να το πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω πώς προκύψει αυτό το πράγμα. Depay. Μακάρι, παιχτάρα είναι. Δεν υπάρχει κάτι όπως είναι υπαρκτός με την Κορέα, ήταν υπαρκτό. Καλησπέρα, με ένα φορά ακόμα η ΑΕΚ είναι εντάξει. Και τόσους παίχτες ας βάλει και τον Ζήνη. Και τόσους παίχτες, τέλος πάντων. Ας βάλει και τον Ζήνη, πόσο χρόνο θα πάρει. Αν θα αποκτηθεί και τρίτο φόρο, το σύστημα παίζουν με πλεονασμό. Συμφωνείς? Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πάρει τρίτο φόρο. Όχι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δύο φόρ χρειάζεται. Και τον Τζούμπερ να τον έχει μπαλαντέρ. Να παίζει είτε πίσω από το φόρ, είτε φόρ. Αλλά αυτό χρειάζεται, τίποτα άλλο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη. Το πρόγραμμα που είχε ζητήσει ο γυμναστής και δεν το πήραμε επί Μελισανίδη, αλλά το είχε στην Αμερική. Είχαμε κάνει νεότερο, είμαστε καλυμμένοι με τον φυσιολόγο. Κοίταξε. Δεν πήραμε κανένα άσχετο, πήραμε ένα top στο είδος του, Top. Και δεν συμβαίνει και συχνά να απαραίτηται άνθρωπος από τον Ολυμπιακό για να έρθει στην ΑΕΚ. Και ας είναι ενωσή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, από το γνωρίζω, όχι. Γιάννη ΑΕΚ 9. Έχουμε καμία σοβαρή ενημέρωση εξέλιξη για Κορέα ή άλλον φόρο, έστω αν είμαστε κοντά σε παίχτη χωρίς να ξέρουμε όνομα? Δεν είμαστε κοντά αυτή τη στιγμή, ώστε να κλείνει σήμερα που μιλάμε. Ακούστε, παιδιά, πρέπει να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Τι σημαίνει είμαστε κοντά? Σημαίνει τελειώνει τώρα, τελειώνει σε ένα μήνα, τελειώνει σε δύο μήνες, τελειώνει σε 10 μέρες, τελειώνει σε 5 μέρες. Τι είναι το κοντά, πείτε μου? Το κοντά είναι να μας πει αύριο ναι ή όχι? Όχι. Δεν βρισκόμαστε τόσο κοντά, αν είναι αυτό. Αν το κοντά είναι ώστε να έχουμε εξελίξει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ναι, έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Β, έχει στείλει ρε Γιάννη όμως τώρα. Έχει στείλει Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Κάτσερμαν. Ποιος σου είπε ότι είναι σωστό αυτό, ας πούμε? Με στόπερ έχουμε εικόνα, επαφή. Αν θα γίνει κίνηση η ομάδα για να ενισχυθεί, προσαφαίρεση, πώληση μου κουντή, δανεισμό, αποδέσμευση του Μήτογλου. Αυτή τη στιγμή πορευόμαστε όσο έχουμε και βλέπουμε τον Αύγουστο περισσότερο και για στόπερ και για χαφ. Αυτή τη στιγμή όχι. Έχει εικόνα γιατί δεν βάζει Ζήνη φόρ, γιατί τον υπολογίζει για αριστερό εξτρέμ. Δεν υπάρχει αν έχεις εικόνα. Είναι πού τον έχει δουλέψει. Παιδιά, δεν είναι εικόνες ή κασίες ή πού. Πήγαν προετοιμασία. Είμαστε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δεν έπαιξε ούτε μισή φορά φόρ. Ούτε μισή. Μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ για τη μη χρησιμοποίηση του Γαλανόπουλου Μήτογλου Πίγιου για να δει ουσιαστικά τι μπορεί να του δώσουν. Με την ίδια σκάλα παίζαμε. Κάναμε την ίδια σκάλα παίζαμε. Έβαλε τον Γαλανόπουλο. Δεν πήγε πολύ άσχημα το παιδί. Τον κάψαν όλοι επειδή φάγαμε δύο γκολ από του άλλου. Από λάθη. Και κράζανε. Μου λες εμένα, αυτό πες στους συνενωσίτες μας, Γιάννη. Μην το λες εμένα. Να κάνω ρεπορτάζ για τη μη χρησιμοποίηση του Γαλανόπουλου και του Μήτογλου και του Πίγιου. Γιατί εσύ δεν θες να ακούς ένα και να διαβάζεις δεύτερο. Καλά σε είδα εγώ στραβά την πρώτη. Πώς δεν έχουμε κάνει ρεπορτάζ? Δεν θέλεις το ρεπορτάζ, δεν το ακούς. Προφανώς ή δεν θες. Δεν το ακούς. Ή μάλλον όχι, δεν σου κάνει, ρε παιδί μου, και λες θα ξαναρτήσω, δεν γουστάρω. Λοιπόν, είναι πολύ απλό, το έχουμε πει 50 φορές. Ο Γαλανόπουλος υπολογίζεται ως τρίτο χαφ. Πίσω από το Σιμάνσκι και τον Γιόνσον. Σαν εξάρινο. Σαν οχτάρι πίσω από τον Πινέδα, τον Γιούμπιτς, τον Μάνταλο. Αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο, δεν το αρκεί, δεν αρκεί σε σένα. Άλλο παπαευαγγέλιο. Ο Γαλμίδα αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Υπάρχουν τα χαφ. Στο 6 είναι πρώτα ο Γιόνσον, μετά ο Σιμάνσκι, μετά ο Γαλανόπουλος. Στο 8 είναι πρώτα ο Πινέδα, μετά ο Ιουμπισίτς, μετά ο Μάνταλος. Σε συγκεκριμένα μάτς μπορεί να παίξει με δύο εξάρια, όπως έχουμε δει πολλές φορές. Άρα Σιμάνσκι και Γιόνσον. Άρα πρώτη αλλαγή μπορεί να είναι ο Γαλανόπουλος, όπως και έγινε με την Ίντερ. Ο Μήτογλου είναι δεύτερο δεξί στόπερ. Δεν παίζει αν δεν παίζει ο Βίντα. Θα παίζει ο Βίντα. Δεν θα παίζει ο Μήτογλου. Ο Πίλιος
είναι δεύτερο αριστερό μπακ. Είτε τώρα, είτε το θα έρθει ο βασικός και θα πάει μπαλαντέρο ο Χατσαφή. Δεν υπάρχει άλλο ρεπορτάζ. Μπορεί να ψάξει πράγματα στο κεφάλι σου. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα που λες τα συμπεράσματά σου, ειδικά σου δεν με αφορούν. Καλά κάνεις, έχει τα. Είτε διαφωνεί κάποιος, είτε συμφωνεί, μην αλλάξεις. Είναι τα δικά σου, οι δικές σου σκέψεις. Μιχάλη, μου λες αν έχω κάποια πληροφορία για φόρι μπακ που θέλουμε, βγαίνετε μετά το ρεπορτάζ ή έχουν παγώσει όλα λόγω. Αυτό που βγαίνει, όχι, δεν έχουν παγώσει όλα λόγω ευρωπαϊκών μάτς. Εννοείται ότι αν ίσχυε αυτό, θα σου λέγω ότι είναι απαράδεκτη στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να σταματάει η ζωή επειδή παίζει δύο ευρωπαϊκά μάτς. Υπάρχουν επαφές συγκεκριμένες, υπάρχουν περιπτώσεις δύο στο φόρ που έχουν ξεχωρίσει. Θα δούμε. Γιώργο 1. Θεωρήσει ότι ο Αλμέιδα έχει διδαχθεί από τα περσινά λάθη που στήριξε το πρωτάθλημα, θα τα επαναλάβει και φέτος. Δηλαδή να φύγει, να υπάρξουν τέσσερα ατομικά λάθη από δύο διαφορετικούς τερματοφύλακες, να τους στερήσουν μίνιμουμ 6 βαθμούς, συν άλλους 6 βαθμούς που τους στέρισαν αυτοί που δεν μπορούσαν να βάλουν τον γκολ, ας πούμε, σε 30 τελικές σε κάθε μάτς. Κοίταξε, αυτά είναι ατομικά λάθη, οπότε δεν είναι δικά του για μένα. Αν υπάρχει κάποιο λάθος σε κάποια άσκηση τακτικής ή κάποια χρησιμοποίηση, αυτή ήταν κάτι του Ζήνη, θυμάμαι, που είχε βάλει τον Πανετολικό, ο οποίο τον έβγαλε και το μάτς ήταν 0-2. Οπότε όχι. Τι να διδαχθεί, ποια περσινά του λάθη. Έπαιζε με το 1 τρίτο του ρόστερ του λόγω τραυματισμών και έφτασε αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα και τα λάθη των τερματοφυλάκων και τα προσωπικά λάθη των αμυντικών, ας πούμε, και των επιθετικών, με μπορεί να βάλει την μπάλα γκολ με τον Πανσεραϊκό, θα είχε πάρει το άθλημα πάλι. Δικά του λάθη γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Δεν τον γουστάρει, οκ. Γιατί για τη θέση του αριστερού μπακ θεωρώ ότι σωστή η προσέγγιση επίγειο και χρησιμοποίησε Γιούμπι σε μια θέση. Ακυρώνω την απάντησή μου σε εσένα, Γιάννη μου. Κακώς δεν βλέπεις μπάλα, δεν έπαιξε αριστερό μπακ ο Γιούμπι τη προχθέ. Τον έβαλε αριστερό χαφ. Έχει πρόβλημα αντίληψη στο ποδόσφαιρο. Πρέπει πρώτα λοιπόν να μάθουμε το ποδόσφαιρο και όχι την μπάλα και μετά να πάμε σε αυτό. Μη με θεωρεί αγενή, είμαι συγκεκριμένο, δεν στο λέω για να σε προσβάλλω. Δεν έπαιξε αριστερό μπακ ο Γιούμπι τη προχθέ. Έμεινε ψηλά σαν αριστερό χαφ. Γιατί δεν είχε αριστερό μπακ μετά τον Χατζησαφή που βγήκε. Ήθελε επιθετικό, ένα μπακ και καλά που θα ανέβει πάνω, θα γίνει χαφ και θα έχει επιθετικογενή στοιχεία στο παιχνίδι του. Αυτός είναι ο Γιούμπισιτς. Για τον Φόρ και τον αριστερό μπακ έχει χρηστεί που τα νεότερα είπαμε πριν. Καλησπέρα Γιώργο, θεωρείς ότι θα βάλουμε σέντερ μπακ ή θα συνεχίσουμε να προβόμαστε χαρακτηριστικά από στο Μουκουντή για πανέλα του Βίντα. Ευχαριστώ, αυτό ήταν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.